Πολιτική θύελα και οργισμένες αντιδράσεις από τους πολίτες προκαλεί δικαστική διεκδίκηση εν μέσω κρίσης από 120 νυν πρώην και συνταξιούχους βουλευτές αναδρομικών αυξήσεων των αποδοχών τους. Μας κόβουν τις συντάξεις και έχουμε άνεργα παιδιά και μου ζητάνε αναδρομικά. Δεν τρέπονται. Οργή, αγανάκτηση. Τρέμω ολόκληρη και μόνο που με ρωτάς. Αυτή τη συμφορά που έχουμε, μας έχει βρει δηλαδή, ζητάνε και τέτοιο, αντί να δώσουν. Την ώρα που Έλληνες εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τις δραματικές συνέπειες της κρίσης, ηχηρά ονόματα πρώην υπουργών και από τα δύο μεγάλα κόμματα με αγωγές τους διεκδικούν αναδρομικά και με τον νόμιμο τόκο από 80.000 ως 250.000 ευρώ καθένας. Είναι προκλητικό και αν μη τι άλλο, στις εποχές που ζούμε, θα περίμενε κανείς περισσότερη ευαισθησία και περισσότερη ντροπή για τη θέση που έχουν. Είναι τραγικό και εξοργιστικό, όχι απλά και ανήκουστο. Όταν κόβεται με κρυμιστή, όταν κόβεται δεν έχει να φάει, οι βουλευτές, οι πρώην βουλευτές, έπρεπε να είναι λίγο σοβαρότεροι. Η δημοσιοποίηση των ονομάτων και οι οργισμένες αντιδράσεις οδήγησαν πολλούς από τους πρώην βουλευτές που έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη να αναθεωρήσουν τη στάση τους. Σε περίπτωση κατά την οποία βγουν θετικές αποφάσεις, κανένας βουλευτής, εγώ προσωπικά, δεν πρόκειται να τα διεκδικήσουμε και να πάρουμε τα χρήματα αυτά. Το δηλώνουμε ρητός και καταδειγματικός. Προσωπικά παρετούμε από τη διεκδίκηση αυτή. Οι πρώην βουλευτές διεκδικούν τις διαφορές των αποδοχών τους, που παράνομα όπως ισχυρίζονται δεν τους χορηγήθηκαν μετά την αύξηση των αποδοχών των δικαστικών λειτουργών. Αυτό είναι δικό μου θέμα, το τι θα κάνω στον πόντο αν μου το δικαιώσουν ή αν δεν με δικαιώσουν. Πώς θα τα διεκδικήσεις από τη στιγμή που δεν υπάρχουν, ε? Οι βουλευτές δεν ζητάνε μόνο αναδρομικά αλλά και αποζημίωση για ηθική βλάβη. Γιατί όπως υποστηρίζουν, οι μισθοί και οι συντάξεις τους δεν εξισώθηκαν έγκαιρα με αυτές των ανώτατων δικαστικών. Θα δικαιούνται από πού, από το αίμα, τον αγώνα του λαού. Αυτά που έχουν κοπεί από τους συνταξιούχους και αυτά που κόβονται από τους εργαζόμενους είναι κατεκτημένα με αγώνες. Έχουν πέσει κορμιά, έχουν πέσει. Πασό και Νέα Δημοκρατία καυτηριάζουν τη στάση των πρώην βουλευτών, κάνοντας λόγο για προκλητική και απαράδεκτη στάση. Σε μια περίοδο που οι πολίτες κάνουν επώδυνες θυσίες, η τυχόν επιμονή ορισμένων στη διεκδίκηση αναδρομικών από βουλευτικές αποζημιώσεις δεν συνάδει με το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Είναι προκλητικό και απαράδεκτο να αξιώνουν κάποιοι αναδρομικά. Ουδής από τους εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχει τέτοιου είδους διεκδικήσεις. Τις διεκδικήσεις των βουλευτών καταδικάζουν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.